θα ερχόταν. Είχαμε το... γι' αυτό και κάναμε αυτές τις... αυτά τα πειράματα, τα οποία δυστυχώς συνεχίστηκαν την επομένη συνέχιση. Είχαμε τον Ηρακλή, τον Ανδρέα, το παιδί που σταθεροποιήθηκε και θα μας έδωνε λύση Πασπαρτού και αμυντικό χάφ και στο παιδί δεξιά και στα στάκα. Και ο Ασλανίδης το σκεπτικό ήταν να παίζει σε αυτούς τους ρόλους, γιατί εντάξει το παιδί ο Γιαννίδης ακόμα έχει πρόβλημα στην αυτοποίηση να κατεβάσει την μπάλα. Που έχει περιθώριο το παιδί αυτός σε βάθος χρόνου να βελτιωθεί. Πήραμε το ψυχολογείο με τον τραυματισμό του Ανδρέα Τουλάκη. Ο Νίκος κινείται και από τις δύο πλευρές, κυρίως στην καλύτερη δεξιά πλευρά. Από εκεί πέρα θα φρισκαριστεί ο Σανίδης και αυτοί οι δύο κατά κύριο λόγο με εναλλακτικές θέσεις ό,τι μας βγάλει διάρκεια από τα νέα κατά. Τώρα στον κράτο τον τριαταφυλάκο θα επιμείνει. Μας έλεγε το καλοκαίρι στην προετοιμασία ότι μπορεί να παίξει χάρη. Ναι, θα πήγε εξαιρετικά και αυτό τον είπα, Βασίλη. Ποιος ο λόγος που πώλησε, τι ήταν αυτό που ξέρω. Γιατί με πολύ μεγάλο συνταγμένο δείγματο έχει μια καλή συμπεριφορά. Και δεν έπαψα ούτε τα πάψω να τον εμπιστεύω. Αρκεί και ο ίδιος θα πιστεύει. Φυσικά το όλο το κατακύκλωμα δεν μπορεί να το συμπεριφέρει ο Βασίλη, αλλά σίγουρα ένα παιδί που δουλεύει, ακούει, αλλά γι' αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θα πάρει. Θα πάρει μπροστά.